Μια ολόκληρη περιοχή ισοπαίδωσαν τα αμερικανικά μαχητικά κοντά στη Σαμπράθα τη δυτική Λιβύη στα σύνορα με την Τινησία. 41 τζιχαντιστέ σκοτώθηκαν από του βομβαρδισμού των αμερικανικών αεροσκαφών, οι οποίοι ξεκίνησαν στι 3.30 τα ξημερώματα. Ντόπιε αρχέ αναφέρουν ότι αντίστοιχο είναι και ο αριθμό των τραυματιών, πολλών εκ των οποίων η κατάσταση τη υγεία είναι κρίσιμη. Στόχο ήταν και ο ηθήνο νου δύο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Τινησία, ο Τινήσιο Νουρεντίν Σουσάν ή Σαμπίρ, ο οποίο φέρεται να είναι νεκρός. Αναλάβαμε δράση με στόχο τον Σαμπίρ και το στρατόπεδο εκπαίδευσή του, αφού συμπεράναμε ότι εκείνο και οι μαχητέ του εκείλη στι εγκαταστάσει σχεδίαζαν επιθέσει στο εξωτερικό κατά Αμερικανικών και άλλων δυτικών συμφερόντων στην περιοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρήσαμε σε άμεσο κτύπημα στη Λιβύη ή κατά στόχων υψηλή σημασία των τζιχατιστών, ίσω να μην είναι και η τελευταία. Ο Νουρεντίν Σουσάν θεωρείται ένα από τα βασικά στελέχη που σχεδίασαν τι πολύνεκρε επιθέσει στην Τίνιδα και στη Σούσα. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν επανδρωμένα αλλά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρί να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσει για τον ακριβή τύπο, τα οποία απογειώθηκαν από βρετανικέ βάσει στην ευρύτερη περιοχή.